Κατάληψη στο κτίριο του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης έκαναν το πρωί οι φοιτητές που μένουν υπό άθλιες συνθήκες στις εστίες. Κυριότερα αιτήματά τους η συντήρηση του κτιρίου και η λύση των προβλημάτων σίτησης. Τα απολύτως αυτονόητα δηλαδή. Στο ισόγειο του κτιρίου της φοιτητικής εστίας στην Πατησίων βρίσκεται το εστιατόριο. Κανονικά οι οικότροφοι θα μπορούσαν να φάνε κατεβαίνοντας απλά μερικούς ορόφους. Όμως μόνο οι 30 φοιτητές των ΤΕΗ μπορούν να σιτίζονται εκεί. Οι φοιτητές του Παντίου και της Καλών Τεχνών για να φάνε πρέπει να ταξιδέψουν από τα Πατήσια στην Καλυθέα στο εστιατόριο της σχολής τους. Είναι Σαββατοκύριακο. Πρέπει να πάρω το τρόλεϊ να πάω στο Πάντιο. 40 λεπτά ταξίδι. Το Πανεπιστήμιο μας έχει υπογράψει συμβόλαιο με το εστιατόριο στο οποίο συντηριζόμαστε μέχρι το 2016. Οι φοιτητές της ΑΣΟΕ τρώνε στο εστιατόριο της σχολής που είναι κοντά, όμως δεν τους δίνονται οι κάρτες για δωρεάν σίτηση. Έτσι πληρώνουν 2 ευρώ για να φάνε. Λόγω λένε υποχρηματοδότηση και δεν υπάρχουν χρήματα για αυτά τα... και κονδύλια για αυτή την ανάγκη, δηλαδή το να τρώμε, έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, έχει κοπεί η σύντηση. Την ίδια ώρα οι στιγμές που ζουν οι φοιτητές μέσα στην εστία προκαλούν ανατριχύλα. Κάθε καλοκαίρι βρίσκω κατσαρίδες που είναι ακόμα και τώρα μέσα στο δωμάτιο. Δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί νιώθω τις κατσαρίδες πάνω από το κεφάλι. Στο δωμάτιο εγώ ειδικά προσωπικά είχα κοριούς. Ζήτησα να γίνει απεντόμωση. Και μας είπαν ότι δεν έχουν λεφτά. Έκανα μπάνιο βέβαια με καφέ νερό, σκουριά και είχα σαν κάτι σαν ξηροδερμία. Οι εστιακοί φοιτητές έκαναν κατάληψη το πρωί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Οι φοιτητές που συμμετείχαν στην κατάληψη συναντήθηκαν μέσα στη μέρα με το Προεδρείο του Ιδρύματος και τους γνωστοποίησαν τα προβλήματά τους. Οι αρμόδιοι δεσμεύτηκαν ότι θα τους εφοδιάσουν με στρώματα, εμφιαλωμένο νερό και 3 πλυντήρια, όμως η κατάληψη θα συνεχιστεί, όπως λένε οι φοιτητές, μέχρι τα λόγια να γίνουν πράξη.